Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Μία φορά το μήνα ο Γιάννης Οικονόμου στη Θεσσαλονίκη, κύριε Αναστασιάδη. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την Βόρεια Ελλάδα και στο κομμάτι, στο ευαίσθητο κομμάτι της ενημέρωσης και των πολιτών. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την Βόρεια Ελλάδα και ειδικά για την Θεσσαλονίκη είναι γενικό. Αφρά όλη την κυβέρνηση. Ξεκινάει από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συχνά επισκέπτεται στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα τον είχαμε εδώ και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Και βεβαίως ο υπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, συχνά ανά μήνα θα επισκέπτεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει μπει στις προτεραιότητες της κυβέρνησης πλέον. Mm-hmm. Δεν αποτελεί ουραγό των εξελίξεων. Έχουμε θέματα, είχαμε θέματα. Κάποια λύνονται, κάποια δρομολογούνται, κάποια σχεδιάζονται. Θα πάμε καλά. Υπάρχει κινητικότητα, αυτό είναι το γεγονός. Τώρα είχαμε πριν από εσάς και Αναστασιάδη τον Γιάννη του Σαρακιώτη, τον συνάδελφό σας από το νομό της Φθιώτιδας, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπε πως κατά την άποψη του κόμματός του οι μισθοί στο νέο ΕΦΚΑ για τις διευθυντικές θέσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια είναι δυσανάλογα υψηλή. Κατήγγειλε πως ενώ η κυβέρνηση δεν δίδει χρήματα για άλλες προτεραιότητες, δημιουργεί μια νέα γενιά golden boys μέσα σε άκρες. Ποια είναι η δική σας η απάντηση? Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρώτον, η αναζήτηση στελεχών από την αγορά έχει γίνει και σε άλλες υπηρεσίες και έχει αποδειχθεί πετυχημένη, ικανών στελεχών δηλαδή. Δεύτερον, τα στελέχη αυτά που θα επιλεγούν θα έχουν στόχους. Ναι. Δεν θα είναι δηλαδή ένας στέλεχος ο οποίος θα πάρει μια θέση και τελειώσαμε, πήραμε τη θέση. Θα έχει στόχους όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη. Όμως αυτό το θέμα το έχει αναδείξει η αξιωματική αντιπολίτευση πάρα πολύ στη διεύθυνση συζήτηση για την ψήφιση του νομοσχεδίου της μεταρρύθμισης του ΕΦΚΑ, γιατί δεν είχε κάτι άλλο να πει. Διότι ψηφίστηκε χθες, και αποτελεί βεβαίως και νόμο του κράτους, ένα θεσμικό πλαίσιο για τον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Μία τολμηρή μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε απίστευτη ταλαιπωρία 6,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων. Ξέρετε ότι, και το έχετε αναφέρει φαντάζομαι, ότι εδώ και χρόνια σχεδόν τα μισά παράπονα που αφορούν το δημόσιο είναι για τον ΕΦΚΑ και με βάση τις εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δεν έπρεπε να αλλάξει, δεν έπρεπε να μας κινητοποιήσει όλους, δεν έπρεπε να γίνει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Έγιναν βήματα τα τελευταία χρόνια. 225 περίπου χιλιάδες συντάξεις αποδόθηκαν από τότε που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση. Θεωρούμε όμως ότι δεν είναι αρκετά και πρέπει να πάμε παραπέρα. Το τηλεφωνικό νούμερο 1555 λειτουργεί και τέθηκε τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών, δηλαδή στο ότι κανείς δεν σηκώνει τα τηλέφωνα στις υπηρεσίες. Χρειάζεται όμως και άλλα πράγματα και γι' αυτό ήρθε ο νόμος, γι' αυτό ήρθε αυτή η μεταρρύθμιση, η οποία πιστεύουμε ότι θα δώσει τέρμα ή θα μειώσει κατά πολύ αυτές τις δηλειτουργίες του ΕΦΚΑ και θα εξυπηρετεί στον πολίτη, γιατί οι πολιτικές μας έχουν σαν στόχο την εξυπηρέτηση mm-hmm. του πολίτη. Και του πολίτη. Και ας σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ χθες, η αξιωματική αντιπολίτευση, κατέθεσε ονομαστική πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία. Ναι. Λοιπόν, κατέθεσε πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία και λείπαν αρκετοί βουλευτές ναι. της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν όλοι εκεί. Ναι. Τι λογική έχει αυτό? Πώς ερμηνεύεται αυτό? Να καταθέσει ονομαστική ψηφοφορία και να απουσιάζει, γιατί προφανώς θεωρείς ότι αυτό δεν έχει κανένα στόχο, δεν πείθει κανέναν, ή τέλος πάντων την καταθέτει για να καταθέσει για την τιμή των όπλων. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας πάω κάπου αλλού, κύριε Αναστασιάδη. Είπατε για το ενδιαφέρον και τη μέριμνα της κυβέρνησης προς όφια τους πολίτες. Συμφωνούμε. Ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τους
παλινοστούντες ομογενείς. Τους ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν έρθει είτε από τη Βόρεια Ήπειρο είτε από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Βγαίνει ο κύριος Χατζηδάκης και λέει προημερών: θα φέρω στη Βουλή τροπολογία με την οποία οι ομογενείς μας θα μπορούν να παίρνουν πλήρη εθνική σύνταξη. Προσέξτε, με τη ρύθμιση θα πετούνται 30 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα και όχι 40, όπως έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και είναι λογικό αυτό, Χρήστο και κύριε βουλευτά, καθώς δεν ήταν εφικτή η παλινόστησή τους πριν το 1990, αφού από το 90 και μετά ξεκίνησαν να έρχονται οι άνθρωποι. Το θέμα είναι όμως, κύριε βουλευτά, και το έχετε αναδείξει και εσείς, θυμάμαι, στο παρελθόν, δεν προχωρούν αυτές οι τροπολογίες. Ούτε τώρα με τον ΕΦΚΑ πέρασε από ό,τι βλέπω. Και ρωτώ, πότε θα δικαιωθούν τα αδέλφια μας που παλινόστησαν? Ναι, έχετε δίκιο, για αυτό το θέμα έχουμε κάνει παρεμβάσεις όλοι οι βουλευτές, θα έλεγα, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα αναφερθώ προσωπικά στις δικές μου παρεμβάσεις. Πάρα πολλές από το 2016 που έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος που ουσιαστικά ακύρωνε την δυνατότητα των ανθρώπων αυτών να έχουν σύνταξη, διότι δεν βγαίνει η αριθμητική. Από το 90 μέχρι το 16, 40 χρόνια δεν βγαίνουν, όπως και να τα μετρήσει. Προφανώς. Μόνιμα και νόμιμα, όπως το ορίζουν. Η τροπολογία, καταρχήν να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί γι' αυτό και από τη στιγμή που δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός θα γίνει. Πράγματι, ο κύριος Χατζηδάκης πριν από μερικές μέρες δήλωσε ότι θα φέρει την τροπολογία. Και αν παρακολουθήσατε τη συζήτηση και εγώ στην παρέμβασή μου για το νομοσχέδιο, αναφέρθηκα και μάλιστα ζήτησα τα 30 χρόνια που ορίζει η καινούργια τροπολογία να μειωθούν στα 20, γιατί το σημαντικότερο ποσοστό από τους παλινοστούντες έχουν πάρει ηθαγένεια, νόμιμη δηλαδή παραμονή στην χώρα μετά το 2000 με το νόμο περί αποκατάστασης παλινοστούντων. Άρα ίσως πρέπει να το δούμε καλύτερα, έτσι να το βελτιώσουμε περισσότερο. Όμως παρότι ο κύριος Υπουργός πήρε την πρώτη μέρα της συζήτησης ότι η τροπολογία είναι έτοιμη, είναι στο λογιστή και στο ελεγκτικό για να την καταθέσουμε, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Δηλαδή δεν έχει περάσει τη διαδικασία που προβλέπεται από το ελεγκτικό και γι' αυτό δεν κατατέθηκε και δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι πολύ σύντομα σε ένα επόμενο νομοσχέδιο θα κατατεθεί. Τεχνικό ήταν το θέμα, ή αν θέλετε αργοπορία, ολιγορία από την... Άρα πλευρά. Θα έρθει βεβαίως, δηλαδή. Βεβαίως θα έρθει και πολύ σύντομα, μάλιστα, μου είπε ο Υπουργός, γιατί επειδή είχα κάνει ήδη παρέμβαση εγώ στην τοποθέτησή μου στη Βουλή, όταν είδα ότι δεν έρχεται η τροπολογία, απευθύνθηκα εκεί πάνω και μου διαβέβαιε ότι θα έρθει και πιστεύω ότι θα έρθει. Είμαι πεπισμένος, διότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ναι, το είχε πει και στον κύριο Μάστορα, νομίζω, όταν είχαν βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, ναι. Δεν είναι, Χρήστο, στη συνάντηση με τον, ναι, με τον κύριο Χρήστο Μάστορα. Μάλιστα. Μένει να δούμε την υλοποίηση. Υπάρχει δέσμευση του Πρωθυπουργού, υπάρχει δέσμευση του Υπουργού. Μας λέει εδώ ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης ότι πολύ σύντομα και το ζήτημα αυτό θα λυθεί στα 30 χρόνια, κύριε Αναστασιάδη, ή θα ακουστείτε και θα πάμε και στα 20 χρόνια. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Είναι... Το βλέπουμε. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι δυνατά. Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Χρήστο. Μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Αναστασιάδη. Ένα σχόλιο του για την προώρας διαγραφή του Γιώργου Κίρτσου από την Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κύριε βουλευτά. Καλά, κοιτάξτε, ο κύριος Κίρτσος το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι τον παρακολουθούσατε κι εσείς. Ναι. Έρχεται το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο και με εντολή να αποφύγει τις ελληνικές θέσεις. Με αναρτήσεις του έκανε εντελώς το αντίθετα, δυσφημούσε τη χώρα, αμφισβητούσε την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης. Με τη στάση του πρόσβαλε όλους εκείνους που τον εμπιστεύτηκαν και τον ψήφισαν και τον έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατανοητό. Μπορώ να σας πω, επειδή τον παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό, ότι εγώ θα περίμενα να είχε διαγραφεί πολύ πιο νωρίτερα. Το είχε προναγγείλει και ο Γιάννης ο Οικονόμου, νομίζω. Οπότε ναι, θα μπορούσε. Ναι, και ίσως θα έπρεπε, διότι δεν ήταν στάση αυτή ατόμου που, ανθρώπου που είχε εκλεγεί και με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και εκπροσωπούσε τις Νέες Δημοκρατίες. Μάλιστα.
Αλλά περίμενε κανείς ότι σωστά είχε συνετιστεί. Αυτός έχει προχωρήσει τα έργα. Μα επέλεξε μόνος του. Αν θέλετε, το προκαλούσε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον το προκάλεσε. Κύριε Αναστασιάδη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα στο ραδιόφωνο του North. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, να είστε καλά. Καλή δύναμη.